Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο Greek Stories Hellenic TV, πρώτη εκπομπή για την πέμπτη σεζόν. Είμαστε εδώ. Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν φίλο καλό, παλιό γνώριμο, τον Χρήστο τον Μεσαντζερίδη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Αγουστίνε. Καλησπέρα σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Ο Χρήστος είναι, καλησπέρα, Χρήστο. Ο Χρήστος είναι ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής του Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο έχει να κάνει σχέση με στρατολογικά θέματα. Είναι κάτι που απασχολεί όλους εμάς που είμαστε στην Αγγλία και όλους εμάς που είμαστε εκτός Ελλάδας, στο εξωτερικό. Σωστά. Επινώντας έτσι, για να κάνω ένα πολύ επιγραμματικό, μια πολύ επιγραμματική αναφορά, αξίζει να αναφέρω το GR Army. Είναι ένα γραφείο το οποίο ενημερώνει εγγράφος, το τονίζω το εγγράφος, και υποστηρίζει τους Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, για τα στρατολογικά του ζητήματα και κυρίως σε μια εποχή όπως η σημερινή, που οι επικοινωνίες είναι δύσκολες με τις κατατόπους προξενικές αρχές και τα στρατολογικά γραφεία, τις στρατολογικές υπηρεσίες όπως λέγονται τώρα. Και επειδή ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη από ενημέρωση και υποστήριξη, αυτός είναι και ο λόγος που λειτουργούμε το GR Army, για να έχουν την στήριξη που θέλουν ανά πάσα στιγμή, όλο το 24ωρο, ολόκληρο το χρόνο και τις αργίες. Φαντάζομαι είναι κάτι πολύ δύσκολο για κόσμο ο οποίος βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει στρατολογία. Οπότε όλη αυτή η επικοινωνία γίνεται μέσω τηλεφώνου, μέσω email. Πηγαίνεις και βρίσκεις τον κόσμο, ταξιδεύεις και πηγαίνεις στις χώρες. Αυτά όλα που ανέφερες είναι ακριβώς ή θα έλεγα κατά 99% η παροχή που προσφέρουμε στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, επικοινωνούμε μαζί τους με κάθε πρόσφορο τρόπο και τους υποστηρίζουμε με κάθε πρόσφορο μέσο. Δηλαδή, επικοινωνούμε μαζί τους τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω email, μέσω διαδικτύου, με κάθε τρόπο, μέσω Zoom, Skype, Viber, Messenger, οτιδήποτε. Μπορούν να μας βρουν βέβαια στις σελίδες μας στο διαδίκτυο και στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter και στο LinkedIn, σε όλα τα... Και Χρήστο, πώς μπορούν να σε βρουν? Σαν GR Army, σωστά? Σαν GR Army. Ή και με το όνομά μου, με λατινικούς χαρακτήρες που έχω το προσωπικό μου προφίλ, αλλά και εκεί βέβαια γίνεται αναφορά των ζητημάτων αυτών. Πάμε να τα δούμε όλα μαζί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απορίες από τον κόσμο. Καταρχήν, τι πρέπει να κάνει, αρχίζουμε με τους φοιτητές. Τι πρέπει να κάνει ένας σπουδαστής για να πάρει αναβολή? Για παράδειγμα, έχουμε ένα φοιτητή ο οποίος έχει σπουδάσει στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, και υπάρχει και άλλο παράδειγμα για ένα φοιτητή ο οποίος δεν σπουδάζει στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και πάει σε Αγγλικό Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν διαφορές αυτό. Πολύ ωραία. Εντάξει, οι αναβολές ξεκινάνε βέβαια από τις πιο μικρές ηλικίες, δηλαδή από τους μαθητές λυκείων και συγκεκριμένα της τρίτης λυκείου, του ελληνικού λυκείου, την αντίστοιχη εκεί τάξη του σχολείου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, οι αναβολές ξεκινάνε από τα 18 περίπου. Είναι για τους μαθητές που τελειώνουν το λύκειο, στην τελευταία τάξη του λυκείου, για τους υποψήφιους για τα πανεπιστήμια, και βέβαια από εκεί και πέρα μετά άλλη βαθμίδα αναβολών σε διάρκεια, χρονική διάρκεια, για τους φοιτητές πανεπιστημίων και μεταπτυχιακών, για τους διδακτορικούς, σωστά, και για αυτούς οι οποίοι έχουν αποκτήσει διδακτορικό τίτλο και διαπρέπουν σε διάφορες επιστημονικές εργασίες ή έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Υπάρχουν διάφορες βαθμίδες χρονικής διάρκειας αναβολών, οι οποίες φτάνουν μέχρι τα 33 έτη της ηλικίας για τους πιο υψηλά ευρισκόμενους. Οπότε, ποιους χαρτιά έτσι χρειάζονται για να πάρεις αναβολή? Το βασικό χαρτί που χρειάζεται ένας σπουδαστής σε λύκειο ή σε πανεπιστήμιο είναι μία βεβαίωση σπουδών, όμως η οποία περιγράφεται στο νόμο περί στρατολογίας με συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας σπουδαστής να πάει στη γραμματεία του πανεπιστημίου του και να πάρει ένα τυχαίο, ένα οποιοδήποτε πιστοποιητικό σπουδών έχει στο κομπιούτερ της. Η γραμματεία πρέπει να τους ενημερώσει για το τι θέλει και πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το πιστοποιητικό, αυτή η βεβαίωση σπουδών, ώστε να γίνει αποδεκτή από τη στρατολογική υπηρεσία εδώ στην Ελλάδα σύμφωνα με τον νόμο περί στρατολογίας. Επειδή όμως τα ξένα πανεπιστήμια δεν έχουν εικόνα και γνώση του τι ζητάει ο νόμος περί στρατολογίας, πρέπει ο φοιτητής, ο σπουδαστής, να είναι ενημερωμένος από πριν για το τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η βεβαίωση σπουδών, ώστε να τους κατατοπίσει αναλόγως
γιατί για αυτούς είναι εύκολο να τροποποιήσουν μια φόρμα που έχουν εκεί και να βάλουν ένα-δύο στοιχεία παραπάνω ή να αφαιρέσουν κάποια άλλα. Είναι πολύ εύκολο πλέον με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Αρκεί ο σπουδαστής να γνωρίζει να τους ενημερώσει κατάλληλα. Τόσο απλό είναι, αλλά προϋποθέτει μια καλή ενημέρωση. Αυτή λοιπόν παρέχουμε εμείς με κάθε τρόπο και κυρίως εγγράφως. Οπότε ο σπουδαστής έχει πάρει την αναβολή του, έρχεται μετά στην Αγγλία, είτε για το πρώτο πτυχίο, είτε μένει για μεταπτυχιακό και η αναβολή τελειώνει. Τι γίνεται μετά, άμα ο σπουδαστής θα έχει αποφασίσει να μείνει στην Αγγλία και να δουλέψει? Πώς δουλεύει ακριβώς όλο αυτό? Αρχικά πρέπει να εξετάσουμε το αν ο υποψήφιος πελάτης μας, ας το πούμε εισαγωγικά, έχει αποκτήσει ήδη το μεταπτυχιακό του και έχει πρόθεση να γραφτεί για διδακτορικό. Οπότε το κατευθύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση και το ενημερώνουμε ανάλογα για το πώς θα ετοιμαστεί, τι δικαιολογητικά πάλι θα συγκεντρώσει, τι πρέπει να γράφουν μέσα από τα δικαιολογητικά, πότε πρέπει να τα καταθέσει και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Από την άλλη, θα εξετάσουμε όλο του το προφίλ για να δούμε αρχικά πόσο καιρό είναι στο εξωτερικό. Είναι αρκετά χρόνια και πριν από τις σπουδές, ή πήγε στο εξωτερικό, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε άλλη χώρα για να σπουδάσει, άρα είναι 2-3 χρόνια έως τη στιγμή που μιλάει μαζί μας. Αν είναι λοιπόν λίγα χρόνια, εμείς τον κατευθύνουμε πάντα εγγράφως, καταρχήν, ως προς τα δικαιώματά του σύμφωνα με τον νόμο, ώστε να παρατείνει αυτή την αναβολή που έχει για λόγους σπουδών με κάθε νόμιμο τρόπο. Ναι. Και αυτό το τονίζω γιατί ορισμένοι έχουν παρεξηγήσει τη θέση μας, το GR Army, και θεωρούν ότι εμείς λειτουργούμε προκειμένου να αποφεύγει ο Έλληνας, να αποφεύγουν οι Έλληνες στη στράτευση και λειτουργούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι λάθος, διότι είμαστε νομικοί, καταρχήν, λειτουργούμε σύμφωνα με τον νόμο και βέβαια αυτό που κάνουμε, ο κορμός των δραστηριοτήτων και των συλλογισμών μας, είναι να εξηγούμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο ως προς τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον νόμο περιστατολογίας. Εάν κάποιος Έλληνας λοιπόν δικαιούται κάποια είδη αναβολών, προκειμένου να παραδείγει την νόμιμη παραμονή, πρέπει να το γνωρίζει. Γιατί ο νόμος το παρέχει. Αυτό όμως για να το μάθει πρέπει κάποιος ειδικός να το πει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Δεν είναι ο ρόλος μας να κατευθύνουμε στον οπότε οποίο. Εξαντλούμε όλα τα νόμιμα χρόνια. Μέσα, έστω και εναλλακτικούς τρόπους αναβολής, που είναι όμως νόμιμοι και μπορεί να τους διεκδικήσει, προκειμένου να επιτύχει αυτό που δεν μπορεί απευθείας να επιτύχει. Γιατί δεν του το επιτρέπει ο νόμος για κάποιο λόγο, επειδή δεν υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Ηλικιακές, ακαδημαϊκές. Εμείς λοιπόν του δίνουμε και εναλλακτικούς τρόπους, ώστε να επιτύχει αυτό που είναι ο κορμός της πορείας του. Δεν μπορεί με τον άμεσο τρόπο, μπορεί όμως με έναν έμεσο τρόπο. Και τι γίνεται μετά όταν λήξει η αναβολή, λοιπόν? Όταν λοιπόν λήξει η αναβολή και δεν έχει άλλο τρόπο να παρατείνει τη νόμιμη παραμονή του εκτός στρατεύματος και δεν έχει τις προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί μόνιμος κάτοικος εξωτερικού λόγω των χρονικών προϋποθέσεων που δεν έχει αποκτήσει. Οι προϋποθέσεις για να είσαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού ποιες είναι? Οι προϋποθέσεις είναι καταρχήν τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού τους διαχωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν 11 συνεχόμενα έτη κύριας και μόνιμης εγκατάστασης εκτός Ελλάδας σε μία ή περισσότερες χώρες. Και η άλλη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν 7 συνεχόμενα έτη βιοποριστικής εγκατάστασης και κατοικίας εκτός Ελλάδας σε μία ή περισσότερες χώρες. Άρα ή μένουμε 10 χρόνια στο εξωτερικό ή δουλεύουμε 7 χρόνια. 7 χρόνια 11 με σπουδές, εργασία, οτιδήποτε, αποδείξιμο, ή 7 χρόνια βιοποριστικά και κατοικίας. Άμα λοιπόν δεν είσαι μόνιμος κάτω εξωτερικού και έχει τελειώσει η αναβολή σου, τι γίνεται? Τότε λοιπόν έχεις δύο επιλογές, αφού έχεις εξαντλήσει όλα τα είδη αναβολών και όλες τις επιλογές σου τις νόμιμες, έχεις δύο επιλογές. Η μία είναι να παρουσιαστείς για κατάταξη και η άλλη βέβαια επιλογή είναι να κηρυχθείς ανυπότακτος. Στην περίπτωση τη δεύτερη, του ανυπότακτου, επειδή έχει σημασία το που βρισκόσουν την ημερομηνία που κηρύχθηκες ανυπότακτος, εφόσον λοιπόν βρίσκεσαι ή βρισκόσουν στο εξωτερικό, εκτός Ελλάδας, τότε μέσω της προξενικής αρχής μπορείς να χαρακτηριστείς με κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ως
ανυπότακτος εξωτερικού, και αυτό το τονίζουμε διότι είναι ένας χαρακτηρισμός που πρέπει επίσημα να καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα στρατολογικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και όχι να λέμε ότι ξέρεις τι, ανυπότακτος είμαι, έξω ζω, άρα είμαι εξωτερικό. Δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να κινηθείς με συγκεκριμένη διαδικασία μέσω προξενικής αρχής, να χαρακτηριστείς ως ανυπότακτος εξωτερικού, να προμηθευτείς με βεβαίωση γι' αυτό ότι πράγματι καταχωρήθηκες στο σύστημα στρατολογικών υπηρεσιών, το μηχανογραφικό, και από εκείνη τη στιγμή έχεις το δικαίωμα να ταξιδεύεις στην Ελλάδα και να παραμείνεις εκεί για έως 30 ημέρες το χρόνο συνεχόμενα ή τμηματικά, προκειμένου να μην αντιμετωπίσεις πρόβλημα απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα όταν θα επιστρέφεις. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε, άμα είσαι ανυπότακτος εξωτερικού και δεν είσαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, μπορείς μέχρι και ένα μήνα το χρόνο να βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Χαιρετείται ο κόσμος με αυτό το χρονικό διάστημα, διότι από ό,τι έχω δει από τις περιπτώσεις που έχω χειριστεί και χειρίζομαι, περισσότερο από 2 εβδομάδες, περισσότεροι δεν κάθονται στην Ελλάδα, γιατί με κάποια άδεια έρχονται εδώ. Οπότε είναι ένα καλό διάστημα το οποίο τους εξυπηρετεί μέχρι να πετύχουν κάποιο στόχο. Η ερώτηση είναι τώρα, αυτό δεν το κάναμε την ερώτηση πριν 2 χρόνια, αλλά λόγω COVID, λόγω πανδημίας, πάρα πολλοί Έλληνες αποφάσισαν να δουλέψουν στην Ελλάδα και κάτσανε όχι ένα μήνα, κάτσανε μπορεί και 3-4 μήνες. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι ήταν ανυπότακτοι εξωτερικού και ήρθαν και κάτσανε για παραπάνω από μήνα στην Ελλάδα. Βεβαίως, έχω περιπτώσεις, όχι πολλές, αρκετές θα έλεγα, που συνέβη αυτό. Είχαμε προβλήματα στα σύνορα, δηλαδή υπήρξαν και απαγορεύσεις εξόδου για τα άτομα. Εξόδου ή εισόδου? Εξόδου. Εξόδου από την Ελλάδα να γυρίσουν πίσω στην Αγγλία, σωστά? Ναι, σωστά. Όλοι μπαίνουν στην έξοδο. Δεν μπορεί να βγουν. Συνήθως. Στην έξοδο είναι το πρόβλημα. Όμως υπάρχει και μία, ας το πούμε, μία διαδικασία, μία επιλογή για τους ανυπότακτους που είναι ενδεχομένως σε Ηνωμένο Βασίλειο ή σε άλλες χώρες που δεν ανήκουν στη συνθήκη Σέγγεν, που εάν έρθουν στην Ελλάδα μέσω χώρας Σέγγεν, αυτές δηλαδή οι χώρες είναι μία ομάδα χωρών που έχουν συνυπογράψει τη συνθήκη Σέγγεν. Σε διαφορετικές χώρες, για παράδειγμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκτός. Ναι. Υπάρχουν χώρες όμως, οι οποίες, Γερμανία, Ολλανδία, όπως και Ιταλία, ναι. Γαλλία, μπράβο, που έχουν υπογράψει. Αν κινηθεί λοιπόν κάποιος μέσω χώρας Σέγγεν προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα, με σκοπό να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδεχομένως να κάνει ένα γάμα. Εκεί στα σύνορα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, διότι είναι όρος της συνθήκης, ένας από τους όρους, το να μην ελέγχονται τα στρατολογικά ζητήματα των ταξιδιωτών. Άρα, δηλαδή, κάποιος που θέλει να έρθει ή να παραμείνει περισσότερο στην Ελλάδα, κινούμενος μέσω χώρας Σέγγεν, μπορεί να αποφύγει το στρατολογικό έλεγχο. Αυτό είναι ένας νόμιμος τρόπος να το κάνει κάποιον, διότι περιγράφεται στη συνθήκη. Οπότε, με λίγα λόγια, άμα κάποιος θέλει να έρθει στην Ελλάδα και είναι ανυπότακτος εξωτερικού και έχει ίσως σκοπό να κάτσει ένα μήνα και μία ημέρα, δεν ξέρω τι, μπορεί να πάει να πετάξει μια χώρα Σέγγεν και από τη χώρα Σέγγεν να πάει στην Ελλάδα και να τον ίδιο τρόπο γυρίσει πίσω. Αυτό για να μην ρισκάρει. Τώρα ο καθένας το σκέφτεται και διαφορετικά, έτσι. Είναι, δηλαδή, σε κάποιους που το έχω πει μου λένε, καλά, εγώ πήγα, ήρθα, ξέρω, 5 φορές, δεν σταμάτησε κανείς. Τι γίνεται τώρα με τους μόνιμους κάτοικους εξωτερικού? Γιατί εμείς τώρα λέμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, σωστά? Ναι. Άμα γίνεις μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, τι, υπάρχει κάποια διαφορά μας ανυπότακτος εξωτερικού? Όταν είσαι ανυπότακτος εξωτερικού και αποκτήσεις τις χρονικές προϋποθέσεις του μονίμου κατοίκου εξωτερικού με βάση τη στρατολογική νομοθεσία, τα 11 ή τα 7 χρόνια όπως είπαμε προηγουμένως, τότε προμηθεύεσαι ένα πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την αρμόδια προξενική αρχή, εκεί που ανήκεις, το οποίο είναι το αναγκαίο δικαιολογητικό για τη στρατολογική σου υπηρεσία, το οποίο το καταθέτεις εκεί, σε στρατολογική υπηρεσία, η οποία σου χορηγεί αναβολή για αυτό το σκοπό, η οποία είναι επαόριστον, δηλαδή για όσο χρόνο ζεις εκτός Ελλάδας, περνάς από την μη νόμιμη
κατάσταση του ανυπόταχτου στη νόμιμη του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Μπορείς και πηγαίνω έρχεσαι και παραμένεις στην Ελλάδα για έως 6 μήνες κάθε χρόνο χωρίς κανένα πρόβλημα. Η στατολογία δεν σε ψάχνει πλέον. Και οι συνέπειες της ανυποταξίας το κυριότερο τακτοποιούνται. Δηλαδή σβήνεται το χρηματικό πρόστιμο των 6.000 ευρώ αρχικά, το οποίο όμως με τις προσαυξήσεις μπορεί να φτάσει και 8 και 9.000 ανάλογα τη χρονική διάρκεια που είναι σε κρεμότητα ή και περισσότερο. Και το ποινικό μέρος της ανυποταξίας τακτοποιείται στο αρμόδιο στρατοδικείο. Γίνονται κάποιες ενέργειες για αυτά βέβαια, αλλά τακτοποιούνται όμως. Αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε, μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, 7 χρόνια δουλειάς ή 11 χρόνια να μένεις, έχει να κάνει σχέση και με τις ηλικίες, δηλαδή με άμα είσαι 35 χρονών και κάτω, κάτι θυμάμαι. Ο μόνιμος κάτοικος εξωτερικού δεν έχει ηλικιακό όριο. Βέβαια, η στρατεύσιμη ηλικία είναι μέχρι τα 45 χρόνια. Μετά τα 45 δεν υπάρχει κάποιο στρατιωτική υποχρέωση. 45 χρόνια με τον στρατολογικό υπολογισμό, όχι γενεθλιακά, έτσι. Αυτό είναι κάτι που εντάξει δεν τη παρούσε, αλλά μέχρι τα 45 χρόνια, λέει η στρατολογική νομοθεσία, έχει υποχρέωση στράτευση. Άρα ο μόνιμος κάτοικος εξωτερικού μέχρι αυτή την ηλικία μπορεί να χαρακτηριστεί. Έτσι. Απλά νομίζω ότι μπορεί και να εξαγοράσει τη θητεία του μετά τα 35, σωστά. Η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού παίζει σημαντικό ρόλο σε συνάρτηση με το 33ο έτος της ηλικίας όσον αφορά το ποσό εξαγοράς του υπολείπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσής σου. Δηλαδή, εάν δεν είσαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν έχεις κάποιους λόγους για μειωμένη θητεία, δηλαδή οικογενειακούς λόγους, πολλά παιδιά, θάνατος γονέων ή οτιδήποτε, αυτά προβλέπει ο νόμος, το άρθρο 7, τότε, εάν είσαι 33 ετών και πάνω και αποφασίζεις να εξαγοράσεις, θα εξαγοράσεις το υπόλοιπο από πλήρη θητεία. Έτσι. Εάν όμως έχεις λόγους μειωμένης θητείας, είτε οικογενειακούς, αλλά είτε ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, που για το μόνιμο κάτοικο εξωτερικού είναι 6 μήνες, πληρώνεις στην εξαγορά το υπόλοιπο από τους 6 μήνες που θα έκανες, εάν. Έτσι. Γιατί σαν μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, πια η θητεία είναι 6 μήνες, δεν είναι 12. Άρα πληρώνεις, ουσιαστικά εξαγοράζεις 5 μήνες και 10 μέρες. Γιατί τις 20 μέρες, τις υπόλοιπες μέχρι τους 6 μήνες, τους υπηρετείς. Δηλαδή, για να εξαγοράσει κάποιος πάνω από τα 33, η προϋπόθεση είναι να καταταγεί για 20 μέρες. 20 μέρες. Με τις 20 μέρες, που εξαγοράζει εντός των υποχρεωτών, 20 μέρες απολύεται οριστικά. Έτσι. Άρα λοιπόν, στην περίπτωση του μονίμου κατοίκου εξωτερικού που δικαιούται κάποιος να κάνει 6 μήνες, θα εξαγοράσει αφού υπηρετήσει 20 μέρες. 5 μήνες και 10 μέρες. Τις 20 τις έχει υπηρετήσει, μένουν 10 για τη συμπλήρωση του μήνα του έκτου. Άρα 5 μήνες και 10 μέρες. Επί 810 ευρώ ο μήνας. 810 ευρώ ο μήνας. Οποιοςδήποτε λοιπόν να ανακεφαλαιώσουμε, να δω αν τα θυμάμαι και εγώ καλά, οποιοςδήποτε ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και είναι πάνω από 33 χρονών, θα μπορεί να εξαγοράσει τη θητεία του για τους 5 μήνες και 10 μέρες. Οπότε πάει για τις επόμενες, για το remaining 20 μέρες. Περίπου 4.500, γενικά από εκεί κάτι λιγότερο. Ναι. Το συνολικό ποσό. Εκεί βέβαια, στα θέματα εξαγοράς να πούμε ότι μπαίνουν και ζητήματα πληρωμής και σε δόσεις. Δηλαδή, οι πλήρους θητείας δικαιούνται έως 4 ετήσιες δόσεις. Βέβαια, με την καταβολή της πρώτης δόσης απολύονται οριστικά και μετά οι υπόλοιπες αιτήσεις σε συνεννόηση με την αρμόδια ΔΟΗ καταβάλλονται. Η στρατολογία φεύγει από τη μέση. Τακτοποιείται ο άνθρωπος στρατολογικά. Και μετά έχει να κάνει με τη ΔΟΗ. Κάθε χρόνο, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, θα πληρώνει το υπόλοιπο των 4 δόσεων. Οπότε, άμα κάποιος θέλει, άμα κάποιος, ας πούμε, θέλει να πάει στρατό, θέλει να κάνει αυτές 20 μέρες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί σου για να αρχίσεις να μιλήσεις στρατολογία, να την ενημερώσεις για να πας να καταταγείς αυτές τις 20 μέρες. Αρχήν εμείς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι λειτουργούμε για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων και την ενημέρωσή τους ουσιαστικά επικουρικά. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να κινηθεί μόνος του. Εμείς είμαστε εδώ για οποιονδήποτε Έλληνα σε ολόκληρο τον κόσμο έχει την ανάγκη γρήγορης εξυπηρέτησης. Ακριβούς εξυπηρέτησης, δηλαδή να έχει ακρίβεια στην εξυπηρέτησή του, στην ενημέρωσή του και στην υποστήριξη της υπόθεσης του
και να ξεπερδεύει γρήγορα και χωρίς να μπαίνει σε ουρές ή να ταλαιπωρείται ή να μην γνωρίζει, να ρωτάει από εδώ, να ρωτάει από εκεί, να παραπληροφορείται ενδεχομένως. Χρειαζόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας, σε διάφορα, ας πούμε, σε διάφορους τομείς της κοινωνικής μας ζωής, χρειαζόμαστε έναν οδηγό, να πούμε, θέλουμε κάποιον ειδικό να μας κατευθύνει κατάλληλα ώστε να μην χρονοτριβούμε και να μην ταλαιπωρούμαστε, να τελειώνουμε γρήγορα, σύντομα και με ακρίβεια. Αυτό παρέχουμε εμείς λόγω της γνώσης που έχουμε στο χώρο αυτό. Και να πούμε εδώ ότι εγώ, επειδή τυχαίνει να είμαι πρώην αξιωματικός του νομικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων, αποστρατεύτηκα το 2013 ως ταξίαρχος του νομικού σώματος, είναι και ο χώρος όπου είχα θητεύσει επί 31 έτη. Και βέβαια από το 2013 και μετά έως σήμερα λειτουργώ το GRR, το οποίο, δόξα τω Θεώ, το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και το αγκαλιάζει συνεχώς όλο και περισσότερο. Χρήστο, αυτά που βλέπεις τώρα τους τελευταίους μήνες με την πανδημία, με τους Έλληνες, με τον Brexit, τι είναι αυτές οι περιπτώσεις που συναντάς όλο και πιο συχνά? Να δεις, όσον αφορά το Brexit, έχει φέρει τους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια κατάσταση ανάλογη με τους Έλληνες των άλλων χωρών, δηλαδή της Αμερικής και άλλων των τρίτων χωρών κτλ. Ουσιαστικά, στρατολογικά δεν υπήρξε κάποια μεγάλη διαφοροποίηση. Στρατολογικά αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπήρξε ουσιαστική διαφορά. Παρατηρείς λιγότερους Έλληνες να έρχονται στην Αγγλία? Παρατηρείς λιγότερους Έλληνες να έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο? Αυτό εκ των παραγμάτων είναι πλέον περισσότερο δύσκολο, γιατί δεν μπορούν πλέον να έρθουν και να εργαστούν ή να εγκατασταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως παλαιότερα. Υπάρχει τώρα ένας βαθμός δυσκολίας λόγω του ότι πρέπει να τους αποδεχθεί η χώρα. Χρειάζονται άδεια δηλαδή παραμονής και εγκατάστασης και εργασίας όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Παλαιότερα ερχόταν εκεί και έμεναν όσο ήθελαν και έκαναν οποιαδήποτε δραστηριότητα τους επιτρεπόταν να αναπτύξουν. Τώρα αυτό δεν είναι εφικτό, έτσι. Πρέπει να γίνει μια προεργασία, μια προ-συνεννόηση με τη χώρα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες και εφόσον γίνουν αποδεκτοί, κάποια στιγμή έτσι υπάρχει. Εκεί υπάρχει δηλαδή ένα χωνευτήρι, ας το πούμε. Υπάρχει μια δύσκολη προ-περίοδος την οποία πρέπει να τις περάσουν. Αυτό ναι, αλλά στρατολογικά δεν έχουμε κάτι. Στους φίλους τώρα που μας βλέπουν, τι έχεις να δώσεις κάποιες συμβουλές? Μιλήσαμε για την ανυποταξία και είπες πόσο σημαντικό είναι να είσαι ανυπότακτος εξωτερικού και όχι γενικά ανυπότακτος. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει και η κατηγορία που δεν την αναφέραμε, αλλά εξυπακούεται, των ανυπότακτων σκέτο, που υπονοείται ότι είναι οι ανυπότακτοι εσωτερικού, δηλαδή οι ανυπότακτοι οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Ένας ανυπότακτος που βρίσκεται εκτός Ελλάδας συμφέρει το συντομότερο να υπαχθεί στην κατηγορία των ανυπότακτων εξωτερικού, προκειμένου να επωφεληθεί από τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος. Το ένα είναι το βασικό, η επίσκεψη στην Ελλάδα για τις έως 30 μέρες το χρόνο. Το άλλο ουσιαστικό βέβαια είναι και η έκδοση ή η ανανέωση του διαβατηρίου του, την οποία δικαιούται. Ενώ ο ανυπότακτος εσωτερικού δεν δικαιούται κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να βγάλει διαβατήριο ή να ανανεώσει διαβατήριο. Μεγάλη λεπτομέρεια αυτή. Πολύ καλή λεπτομέρεια. Πολύ μεγάλη σημασία αυτή των δύο αυτών δυνατοτήτων. Άρα λοιπόν, αυτό που συμβουλεύω στους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό και είναι ανυπότακτοι, να ενεργήσουν άμεσα για να υπαχθούν στην κατηγορία των ανυπότακτων εξωτερικού. Αυτό που επίσης ήθελα να πω, ευκαιρία ζωθήσεις, είναι επειδή κάθε 31 Δεκεμβρίου, κάθε χρονιά, κάθε έτος, λήγουν αναβολές σπουδών χιλιάδες σε αριθμό σε όλο τον κόσμο, αυτό που σπέβδω να πω στους Έλληνες που ανήκουν σε μια τέτοια κατηγορία είναι να αρχίσουν από τώρα να προετοιμάζονται, να μην το αφήνουν τις ενέργειές τους, να μην τις αφήνουν την τελευταία στιγμή όπως συνηθίζουν οι Έλληνες, γιατί αυτοί όλοι θα κληθούν τον Μάρτιο του επόμενου έτους, και από σήμερα, από τώρα, να αρχίσουν να ενημερώνονται, να προετοιμάζονται, είτε με την ενημέρωσή τους είτε με τα δικαιολογητικά τους, ώστε από τον Ιανουάριο, μετά τις γιορτές, να είναι έτοιμοι και να μην τρέχουν τότε,
προκειμένου να την κατάλληλη στιγμή να καταθέσουν την προκειμένη για αναβολές, νέες αναβολές ή για οτιδήποτε άλλο θέλουν. Τέλεια. Είναι εγώ ήδη ανέβηκα στο Facebook τέτοιες καταχωρήσεις, από τώρα να ετοιμάζονται και να ενημερώνονται για να είναι ο χρόνος υπέρτος. Είναι σημαντικό να ενημερωνόμαστε και όταν λες ότι πλησιάζει η λήξη όλων των αναβολών σε λίγους μήνες, είναι σημαντικό να κάνουμε κινήσεις για να το προλάβουμε. Και θα ήθελα επίσης, Αυγουστίνε, να αναφερθούμε, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, έστω και διεξοδικά, στα ζητήματα υγείας που έχουν πολλοί Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο. Από μικρά παιδιά, δηλαδή είναι παιδιά που έχουν χρόνια προβλήματα από μικρή ηλικία μέχρι την στρατεύσιμη ηλικία, αλλά και κάποιοι που έχουν επίκτητες παθήσεις. Επομένως, αυτοί όλοι θα πρέπει να δρομολογήσουν το συντομότερο, αν δεν το έχουν κάνει, τη στρατολογική τους τακτοποίηση για τους λόγους υγείας που τους ταλαιπωρούν και τους απασχολούν, προκειμένου να μην τους αναζητάει η στρατολογία, να μην κηρύσσονται ανυπότακτοι πολλές φορές άδικα, ενώ θα μπορούσαν να μπουν σε μια διαδικασία αναβολής για λόγους υγείας ή και απαλλαγής ακόμα. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι αυτοί οι Έλληνες να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους παρέχει ο νόμος και να τακτοποιηθούν το συντομότερο στρατολογικά. Και πώς, όταν κάποιος Έλληνας έχει θέματα υγείας και είναι στο εξωτερικό, πώς μπορεί αυτό το. Να συναντήσει έναν Έλληνα γιατρό στο εξωτερικό? Φαντάζομαι θα πρέπει να έρθει στην Ελλάδα. Για τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ο νόμος παρέχει δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι βέβαια να απευθυνθούν και να κινήσουν την διαδικασία της υγειονομικής τους εξέτασης, προκατατάξεως βέβαια, μέσω της αρμόδιας προξενικής αρχής. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουν με το Γραφείο Στρατολογίας εκεί και να πάρουν οδηγίες πώς θα κινηθούν, πράγμα που και εμείς τους το παρέχουμε, αλλά έχουν το αναφέρει το δικαίωμα να απευθυνθούν απευθείας στην προξενική τους αρχή. Από εκεί θα πάρουν κατευθύνσεις για το τι πρέπει να κάνουν. Εδώ βέβαια θέλω να σταθώ λίγο στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί έχω πολλές υποθέσεις που αφορούν το προξενικό γραφείο εκεί στο Λονδίνο, που ζητά από τους Έλληνες που έχουν προβλήματα υγείας να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή να απευθυνθούν σε κάποιο γιατρό του NHS, μέσω του practitioner που είναι εκεί πέρα, του general practitioner, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία. Και μάλιστα, αν δεν είναι του NHS ο γιατρός, δεν δέχονται τη γνωμάτευση. Αυτά όλα είναι, ας το πω εισαγωγικά, κάποια σφάλματα, διότι η νομοθεσία πουθενά δεν προβλέπει NHS και οτιδήποτε άλλο. Προβλέπει ο Έλληνας, ο πολίτης, να απευθύνεται σε ένα γιατρό, να προμηθεύεται ιατρική γνωμάτευση και να απευθύνεται στην αρμόδια προξενική αρχή. Το NHS, και αυτό είναι καθαρά πρακτικές της χώρας που ζουν αυτοί οι Έλληνες, αλλά δεν εκμετώνουν σε καμιά περίπτωση με την εξυπηρέτησή τους σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Γιατί αυτό όλο επιβαρύνει τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Και η αλήθεια είναι ότι όλες οι υπηρεσίες, οι στρατολογικές υπηρεσίες, οι προξενικές αρχές ανά τον κόσμο, λειτουργούν υπέρ του πολίτη. Πρέπει λοιπόν να σκύβουμε δίπλα στον πολίτη και να προσπαθούμε να τον εξυπηρετούμε με κάθε νόμιμο τρόπο. Είναι δύσκολο κάποιος να είναι στο εξωτερικό και να αισθάνεται από μια ελληνική αρχή ότι δεν τον υποστηρίζει. Είναι πολύ δύσκολο και απογοητευτικό. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να λυθούν τα προβλήματα, να μπορεί ο κόσμος να λειτουργεί όπως πρέπει. Η άλλη επιλογή βέβαια είναι για αυτούς που ζουν έξω να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και να ακολουθήσουν τη διαδικασία. Η δύσκολη επιλογή αυτή, γιατί άμα έχεις τη δουλειά σου, είναι λίγο δύσκολο να αφήσεις την Αγγλία. Εγώ επιγραμματικά όμως από την εμπειρία μου θα πω για να βοηθήσω στο να αποφασίσουν πιο εύκολα, λέγοντας το εξής. Η λειτουργία της διαδικασίας μέσω της αρμόδιας προξενικής αρχής, επειδή είναι κοντά τους η προξενική αρχή κατά κανόνα, φαίνεται πιο εύκολη λόγω αποστάσεων, γιατί απευθύνονται πιο εύκολα σε εισαγωγικά και αυτό, γιατί και η επικοινωνία είναι δύσκολη τώρα, αλλά από πλευράς αποστάσεων είναι πιο κοντά τους και άρα θεωρείται, θεωρητικά, λέμε ότι είναι πιο εύκολο να απευθυνθούν εκεί. Όμως διαδικαστικά, δηλαδή τα στάδια της διαδικασίας μέσω προξενικής αρχής διαρκούν περισσότερο. Μπορεί να κρατήσει και ένα μήνα η υπόθεση, μπορεί και παραπάνω και καμιά φορά κολλάει και υπάρχουν δυσκολίες και επικοινωνίας και συνεννόησης με τις αρχές.
έρθουν Ελλάδα με τη φυσική τους παρουσία εδώ δηλαδή, να περάσουν την εξέταση. Ναι, μεν μπαίνουν σε έξοδα ή απαιτείται περισσότερος χρόνος για το ταξίδι, όμως εδώ η διαδικασία κινείται πολύ πιο γρήγορα. Πάρα πολύ σημαντικό να τα ακούσουν αυτό οι φίλοι μας. Ίσως περισσότερο γιατί θέλει πολύ χρόνο, αλλά είναι κάτι που ίσως βοηθήσει τη σκέψη τους για να σταθμίσουν τις δύο επιλογές και να καταλήξουν εκεί που συμφέρει. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω πέρασε ήδη μισή ώρα και είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητάμε, αλλά νομίζω έδωσε έτσι μια πολύ καλή έτσι, εικόνα το τι πρέπει ο Έλληνας στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Αγγλία, γιατί αυτή είναι για όλο τον κόσμο, πρέπει να προσέξει σχετικά με τα στρατολογικά ζητήματα. Εύχομαι να τα πούμε και από κοντά τις επόμενες εβδομάδες όταν έρθει στο Λονδίνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι έκανες ποδαρικό στην εκπομπή της καινούργιας σεζόν. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι θα είχαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα ζητήματα, πολλά πράγματα ακόμη, αλλά θεωρώ ότι σε κάποια επόμενη συνομιλία μας ή από κοντά, όταν θα έρθω εκεί με το καλό, ή και μέσω διαδικτύου, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερα ζητήματα. Χαίρομαι που αποτελώ την πρώτη εκπομπή της καινούργιας χρονιάς και χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories, το πρώτο Greek Story για την καινούργια χρονιά εδώ στο Hellenic TV, έφτασε στο τέλος του. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή νύχτα.